Επιλέγω σπουδέ και επάγγελμα, ξεκλειδώνω το μέλλον μου. Αυτό ήταν το μότο τη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού και για του τελειώφητου μαθητέ των Χανίων, που διοργάνωσε η Ένωση Φροντιστών Μέση Εκπαίδευση του Νομού. Η μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα βήμα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή στι επιλογέ του υποψηφίου, σύμφωνα με του ειδήμονε. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά σήμερα και λαμβάνοντα υπόψη όλα τα δεδομένα που βλέπουμε στη χώρα μα είναι να ανακαλύψουν πράγματι τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και πώς αυτές τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα μπορούν να συνδυαστούν με την απασχολησιμότητα που επίκεται για τα επόμενα χρόνια. Ε, νομίζω ότι ο καθένα από εμά πρέπει να στηριχτεί σε κάποιου βασικού πυλών τη ελληνική οικονομία, ανεξάρτητα από την κρίση ή όχι. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε ερεθίσματα στα παιδιά, να προσπαθήσουμε να δώσουμε πληροφορίε και να του δώσουμε όλα τα δεδομένα που θα του κάνουν να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να αποφασίσουν έξυπνα και με βάση και το μέλλον και τι κλήσει και τα ενδιαφέροντα. Για σίγουρη και εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση, οι υποψήφοι επιλέγουν τα σώματα ασφαλεία ω μια δεδομένη εργασία με σχετικά καλέ απολαύσει. Ποιε όμω είναι οι προοπτικέ για τη μελλοντική αγορά εργασία στην Ελλάδα, Στην ουσία, το τελευταίο προπύργιο αυτή τη στιγμή τη λεγόμενη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση είναι στρατιωτικέ αστυνομικέ σχολέ και πλέον και σχολή πυροσβεστική όπω υφίσταται από φέτο που έχει δείξει μια στροφή, ειδικά σε υψηλό μαθητές. μαθητέ. Μιλάμε για μια αγορά εργασία, θα βγουν στην αγορά εργασία του 2025 χοντρικά. Ε, που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, όπου συνδυαστικά και διαθεματικά με άλλου επιστήμονε μπορούμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι τη χώρα μα. Ο τουρισμό, ο οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και με εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού, η ναυτιλία είναι κάποιοι πυλώνε στου οποίου η Ελλάδα μπορεί να επενδύσει. Και όπω φυσικά μπορεί να επενδύσει και σε αυτή τη νέα τάση το λεγόμενο startups εταιριών, που δείχνουν τη δυναμική που έχει η χώρα μα σαν επιστημονικό προσωπικό και μπορέσει να αποτελέσει και μια πολύ καλή ακολουθία για τη δημιουργία πολλών και νέων θέσεων απασχόληση. Μεγάλη δυσκολία και ενίοτε εμπόδιο στην προσπάθεια των μαθητών είναι η συνεχή αλλαγή του εξεταστικού μοντέλου που μεταβάλλεται με την αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία. Καταγγέλνουν οι καθηγητέ που βοηθούν στην προετοιμασία των παιδιών για τι πανελλαδικέ εξετάσει. Φέτο τα παιδιά τη Τρίτη Λυκείου εξετάζονται σε ένα νέο σύστημα. Δυστυχώς έχει γίνει παράδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 30-40 χρόνια. Κάθε υπουργό αλλάζει το σύστημα. Ε, αλλάζει το σύστημα, αλλάζει τον τρόπο που ε, ε, τα παιδιά επιλέγουν το ανώτατο ίδρυμα στο οποίο πρέπει να σπουδάσουν και δημιουργείται ένα κομφούζιο. Εμείς οι φροντιστές είμαστε κοντά στα παιδιά. Καλούμαστε λοιπόν να τα ενημερώσουμε. Στην ημερίδα συμμετείχε πλήθο ενδιαφερομένων μαθητών, ενώ αυτό που έμεινε σαν ευχή από του ειδικού είναι ο καθένα του να ακολουθήσει αυτό που θα αγαπήσει πραγματικά.